Αρχίζουμε. Αρχίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Προφέσορας Λάρισσας και η Ένωση Ιδιωτών Μικροβιολόγων και Παθολόγων. Είμαστε σήμερα εδώ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου για να ενημερώσουμε όλους τους φορείς για το clawback. Το clawback είναι ένας οικονομικός όρος, ένα οικονομικό τέχνασμα που βρήκαν διαχρονικά οι κυβερνήσεις για να αρπάζουν τα χρήματα από τις δόσεις του μικροβιολόγου. Αυτό σημαίνει clawback. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο, είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι εξοπλισμός των δαπανών του 40-50% που ζητείται πίσω από τον ΕΟΠΗ, ο οποίο οφείλει να αυξήσει το ταβάνι όσων μπορεί να δώσει για τις εμβριστηριακές εξετάσεις και να μην μετακομίζει το κόστος της πρωτοβάθμιας φροντίδας στις πλάτες των γιατρών. Θα πρέπει να αυξηθεί το κονδύλι, θα πρέπει να βγουν κατευθυντήριες οδηγίες και θεραπευτικά διαδραστικά πρωτόκολλα, ούτως ώστε το σύστημα από μόνο του να εξοφλογιστεί. Όμως μέχρι τότε δεν αντέχουν, έχουν φτάσει στο χείλο στον κρυμό οι μικροβιολόγοι και θα πρέπει να τους ενισχύσει με κάποια εκατομμύρια με το κονδύλι για να ελαφρώσουν και να μπορέσουν να είναι βιώσιμα τα εργαστηριακά του, τα εργαστήριά του, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους ασθενισμένους του ΕΟΠΗ.